Τώρα μας επιστρέψαμε, τέταρτο μέρος. Πριν από περίπου μία εβδομάδα, είχαμε αφήσει στη μέση, καθώς υπήρξαν πολλές παρεμβάσεις, μηνύματα, ερωτήματα από μεγάλη μερίδα τηλεθεατών, σε ένα θέμα το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αφορά τις μέλισσες, τη μείωση του πληθυσμού τους και από την άλλη βέβαια τις δηλητηριάσεις. Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τον πληθυσμό τους? Θα αναφερθούμε στους τρόπους δηλητηρίασης και συγκεκριμένα σε φυτοφάρμακα, μελισσοφάρμακα, μελισσοτροφές, μελισσοκομικά φυτά, τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν από τους μελισσοκόμους και βέβαια θα εστιάσουμε και στα μέτρα από τους παραγωγούς. Είχαμε αφήσει στη μέση, είχαμε βάλει μία ανωτελεία στη συζήτηση με τον κύριο Λευτέρη Αλυσανδράκη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων του τμήματος γεωπονίας στο ΕΛΜΕΠΑ, εξειδίκευση στη μελισσοκομεία. Την καλησπέρα μας και πάλι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσω, βέβαια σας ακούμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ξεκινήσουμε από εκεί που είχαμε σταματήσει τη συζήτηση την τελευταία φορά. Και αναφέρομαι στους τρόπους δηλητηρίασης των μελισσών. Ποιοι είναι οι βασικοί τρόποι? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η δηλητηριάση των μελισσών δεν είναι κάτι το συνηθισμένο, έτσι, ας έχουμε στο νου μας ότι είναι η εξαίρεση που μπορεί να συμβεί και όχι ο κανόνας. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι δεν πρέπει να το ψάξουμε, να το αναλύσουμε και να γίνουμε και πιο έμπειροι. Πάμε. Δηλητηριάσεις μπορούν, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, από φυτοφάρμακα, είτε από τα φάρμακα που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο μελισσοκόμος μέσα στην κυψέλη, κάτι το οποίο είναι σπανιότερο. Μπορεί να προκύψουν από τροφές που δίνει ο μελισσοκόμος, που μπορεί να περιέχουν κάποιες ουσίες τοξικές για τις μέλισσες, και ακόμα πιο σπάνια από κάποιο μελισσοκομικό φυτό, το οποίο μπορεί να περιέχει ουσίες που σε υψηλή συγκέντρωση μπορεί να θανατώσουν τις μέλισσες. Τώρα, αρχικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα φυτοφάρμακα, οι μελισσοκόμοι θα μπορούσαν να αποφεύγουν καλλιέργειες οι οποίες είναι επίφοβες. Η αλήθεια είναι ότι στην Κρήτη οι καλλιέργειες που έχουμε δεν είναι τόσο επικίνδυνες για τις μέλισσες. Δηλαδή, η ελιά καταρχήν δεν είναι μελισσοκομικό φυτό, όπως και το αμπέλι επίσης. Ναι. Άρα, οι μέλισσες μόνο τυχαία μπορούν να βρεθούν εκεί πέρα ή ψάχνοντας να μαζέψουν κάτι από τα ζυζάνια τα οποία βρίσκονται μέσα στις καλλιέργειες αυτές. Πέρα από το να αποφεύγουμε τις καλλιέργειες οι οποίες είναι επίφοβες, ο μελισσοκόμος αυτό που μπορεί να κάνει επίσης, το οποίο είναι σημαντικό γενικότερα για την υγεία και την ανάπτυξη των μελισσιών του, είναι να ενισχύει την υγεία των μελισσιών μέσω της σωστής διατροφής, και αναφέρομαι κυρίως στην πρωτεϊνική διατροφή. Οι μελισσοκόμοι καταλαβαίνουν πολύ καλά τι εννοώ. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω, που καλό είναι να το έχουμε υπόψη μας, γιατί πολλές φορές οι μελισσοκόμοι δεν το λαμβάνουν και τόσο. Δεν το θεωρούν τόσο σημαντικό, είναι το νερό. Γιατί όπως όλοι οι οργανισμοί, οι ζωντανοί οργανισμοί, έτσι και οι μέλισσες έχουν ανάγκη από νερό. Αν ο μελισσοκόμος παρέχει στις μέλισσες καθαρό νερό, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να το ψάξουν από αλλού, αυτό μπορεί να περιορίσει και τις δηλητηριάσεις από τα φυτοφάρμακα. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα, στο μέτωπο των παραγωγών, να εστιάσουμε λίγο τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Ναι, η παραγωγή, καταρχήν να πω ότι η μεγαλύτερη πλειοψηφία των φυτοφαρμάκων τα οποία χρησιμοποιούνται δεν είναι μελισσοτοξικά, είναι λίγα τα μελισσοτοξικά φάρμακα. Η παραγωγή, αυτό που μπορούν να κάνουν καταρχήν είναι να επιλέγουν να ψεκάζουν αργά το απόγευμα ή και το βράδυ ακόμα, αν και μπορεί να θεωρούν ότι είναι δύσκολο. Αργά το απόγευμα είναι η καλύτερη ώρα που θα μπορούσα να ψεκάσουν. Συνήθως ψεκάζουν τις πρώτες πρωινές ώρες. Δεν ξέρω αν αυτό βοηθάει ή όχι. Όχι ιδιαίτερα. Δεν βοηθάει. Όχι ιδιαίτερα, και θα σας πω γιατί. Οι μέλισσες δραστηριοποιούνται πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Όταν ένας παραγωγός ψεκάζει αργά το απόγευμα, οι περισσότερες συλλέκτριες μέλισσες, αυτές δηλαδή που είναι έξω από την κυψέλη και συλλέγουν τροφή, έχουν επιστρέψει στην κυψέλη γιατί δεν συλλέγουν το βράδυ. Ναι. Μέχρι το επόμενο πρωί, το φυτοφάρμακο έχει στεγνώσει πάνω στις επιφάνειες των φυτών, με αποτέλεσμα να περιορίζεται πάρα πολύ η πιθανότητα να δηλητηριαστούν οι μέλισσες. Γι' αυτό συνιστούμε η παραγωγή να ψεκάζουν αργά το απόγευμα ή και το βράδυ, αν είναι δυνατόν. Επίσης, πρέπει να τηρούν ευλαβικά, με θρησκευτική ευλάβεια, τις οδηγίες που αναφέρονται πάνω στην ετικέτα, για να προσέχουν ιδιαίτερα όταν τα φάρμακα είναι τοξικά για τις μέλισσες. Υπάρχουν σαφείς οδηγίες πάνω στην ετικέτα του φαρμάκου, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται τα φάρμακα με το μικρότερο δυνατό κίνδυνο για τις μέλισσες. Για παράδειγμα,
φάρμακα τα οποία μπορεί να είναι μελισσοτοξικά, απαγορεύεται από τον νόμο να ψεκάζονται όταν υπάρχουν ανθισμένα φυτά. Δηλαδή, ακόμα και στις ελιές που σας είπα πριν ότι δεν είναι μελισσοκομικό φυτό, εγώ δεν μπορώ βάσει νόμου να ψεκάσω την καλλιέργειά μου αν από κάτω από τις ελιές υπάρχει η ξυνίδα ανθισμένη, την οποία επισκέπτω τη μέλισσα. Αυτό βέβαια η αλήθεια δεν είναι κάτι που το τηρούν οι παραγωγοί, έτσι, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τέλος, να πω κάτι που ναι, είναι πάρα, βέβαια, πάρα πολύ βέβαια. Ο τρόπος εφαρμογής ενός ψεκασμού παίζει τεράστιο ρόλο. Ο τρόπος εφαρμογής. Και εξηγώ. Παραδοσιακά, είμαι σίγουρος ότι όλοι ξέρετε τους υδραυλικούς ψεκαστήρες με τους οποίους ψεκάζαμε μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Όμως, η σύγχρονη φυτοπροστασία χρησιμοποιεί νέα μέσα, όπως οι λεγόμενοι νεφιλοψεκαστήρες ή πιο γνωστοί στο ευρύ κοινό ως τουρμπίνες. Αυτοί οι ψεκαστήρες, επειδή ψεκάζουν με πολύ μεγάλη πίεση, το ψεκαστικό υγρό διασπείρεται σε πολύ μικρά σταγονίδια, με αποτέλεσμα να κινείται το ψεκαστικό νέφος σε μεγάλες εκτάσεις και να δημιουργεί ένα σύννεφο, με το οποίο εκτός του ότι μπορεί να μεταφερθεί μακριά, υπάρχει περίπτωση να βρεθούν οι μέλισσες μέσα σε αυτό το σύννεφο και να δηλητηριαστούν. Θέλω να πω με αυτό ότι ο τρόπος εφαρμογής παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι φελοψεκαστήρες, είναι ένας τρόπος εφαρμογής που εγκυμονεί κινδύνους όχι μόνο για τις μέλισσες, η αλήθεια είναι, αλλά για όλα τα, για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Αλεξανδράκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Λύσαμε πολλές απορίες. Θα το ξαναπιάσουμε το θέμα.